Είμαστε σήμερα εδώ, στην Επισκοπή, για να απαιτήσουμε να πληρωθούμε για τα μεροκάματά μας, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας. Εργάτες και αγρότες, έχουμε κοινά προβλήματα. Ενωμένα και δυναμικά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό διοργανώσαμε αυτή τη συγκέντρωση μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο Μαρίνο Αντίπα και με καθοδηγητή πάντα το Μαχητικό Εργατικό Κέντρο. Το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε με την παρέμβασή μας να πληρωθεί μέρος των εργαζομένων και συνεχίζουμε. Διοργάνωσε συγκεντρώσεις και παραστάσεις πολλές φορές έξω από τα καταστήματα του ΟΕΕ, διεκδικώντας την ουσιαστική προστασία των ανέργων. Εκατοντάδες απλήρωτοι συνάδελφοι έχουν πληρωθεί μεροκάματα και δώρα με τις συνεχείς παρεμβάσεις μας. Οι συνάδελφοι στο διαλογητήριο στο Ζερβοχώρι, που είναι εδώ και δηλώνουν τη συμπαράστασή τους, θυμούνται πολύ καλά το δυναμικό μας αγώνα. Με συντονισμένο και αποφασιστικό αγώνα, πληρώθηκαν εργάτες, αγρότες που είχαν αποκλειστεί από τον ΟΕΕΔ λόγω αντεργατικών διατάξεων. Καταφέραμε να επαναπροσληφθεί απολυμμένοι από το διαλογητήριο Ήρα. Ατελείωτες και πολύμορφες οι παρεμβάσεις μας για τα προβλήματα των συναδέλφων. Εδώ να σημειώσουμε ότι για να πάρουμε ταμείο ανεργίας χρειαζόμαστε 125 ένσημα, τα οποία η πλειοψηφία αδυνατεί να τα καταφέρει. Μόλις το 13% των ανέργων παίρνει ταμείο ανεργίας. Δουλεύουμε χωρίς συμβάσεις, ήλιο με ήλιο, πολλές φορές απλήρωτοι, ανασφάλιστοι. Μας εκβιάζουν να επιστρέψουμε τα δώρα και τα επιδόματα χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Από 1η Γενάρη ιδιωτικοποιείται η επικουρική ασφάλιση. Ετοιμάζουν νέες αντιδραστικές αλλαγές στα όρια ηλικίας, συνταξιοδότησης και πολλά άλλα. Συνάδελφοι, αυτό πρέπει επιβάλλεται να το αντιστρέψουμε. Αν θέλουμε αύριο μεθαύριο να μην είμαστε πάλι εδώ ή σε άλλο χώρο να διεκδικούμε δεδουλεμένα, πρέπει να μας δουν οι εργοδότες οργανωμένους, δυνατούς, αποφασισμένους να συγκρουστούμε. Όσοι θα μας βρίσκουν έξω από τις γραμμές των ταξικών σωματείων, τόσο θα δίνουν την επίθεσή τους στα δικαιώματά μας. Απαιτούμε να πληρωθούν τώρα εργάτες και αγρότες. Να μην χαθεί κανένα μισθολογικό ασφαλιστικό δικαίωμα. Ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας με 50 ένσημα. Ένταση των ελέγχων από ΕΟΔΗ και ΣΕΠΕ σε όλο τον κλάδο. Στελέχωση όλων των νοσοκομείων, των κεντρικών κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρίων με μόνιμο υγειονομικό βοηθητικό προσωπικό. Συχνά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας. Να υπάρχει γιατρός σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να σταματήσουν άμεσα οι πληστηριασμοί σπιτιών και χωραφιών. Να μην κοπεί σε λαϊκό σπίτι ρεύμα, νερό, τηλέφωνο.